Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το βλέπω καθής καθημερινά. Σε όλα τα επίπεδα πλέον, η κυβερνητική πολιτική έχει περάσει τον κόσμο, είτε κάποιος ανήκει στο κέντρο, είτε ανήκει στην κεντροαριστερά ή στην αριστερά, είτε στην δεξιά κεντροδεξιά, είναι πλέον γνώστης ότι υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο στη χώρα, το οποίο πρόσωπο βλέπει, αν μη τι άλλο, τις επόμενες δεκαετίες. Έγινε σημαντικό έργο όλα αυτά τα χρόνια, τα δύο χρόνια αντιακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, και ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός έδειξε ότι και θέληση έχει και μπορεί να τραβήξει την Ελλάδα μπροστά. Ο ανασχηματισμός ήταν στα πλαίσια επομένως της ανανέωσης αυτής της πορείας που σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως πιθανό να είχε και τα δικά του θέματα όπως αυτό του κ. Αποστολάκη, αυτό όμως δεν απαξιώνει καθόλου το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο επομίστηκε σε μια δύσκολη χρονική στιγμή τις τύχες της χώρας. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πάνε όλα καλά, θα δούμε μια νέα κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κόσμος ελπίζει και περιμένει. Μην ξεχνάμε ότι πέρασε μια δύσκολη περίοδο, αυτή των πυρκαγιών, της υγειονομικής κατάστασης της χώρας με την αύξηση των κρουσμάτων. Παρά το αυτό όμως, η Ελλάδα στάθηκε όρθια. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Εκατομμύρια κόσμο από κάθε γωνιά της γης ήρθαν στη χώρα. Μικρό αντίγραφο, αν θέλετε, της εικόνας είναι η Χαλκιδική, η οποία κατά τους μήνες κυρίως Ιούλιο και Αύγουστο πήγε περίφημα. Έχουμε να πούμε ότι η μήνη αυτή ήταν καλύτερη ακόμη και από τους μήνες του 2019. Συνεπώς, θέλω να πιστεύω ότι τώρα πλέον οι ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο είναι πολύ περισσότερες. Πολύ περισσότερο δε με τους κυβερνητικούς χειρισμούς και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που ηγείται του σχήματος.